Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα ζει Χριστέ ο Θεός, ελπισίμων δόξες, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, δεσποινητής Παναχράντου, δεσποινης ημών Θεοτόκου και αι, Παρθένου Μαρίας, Κύριε ψηλής, η αδυνάμει του Τιμίου και ζώπιο Σταύρο, προστασία στο Τιμίου που είναι αδυνάμει να έλουν ασωμάτων, η κεσίες του μη ενδόξου, προφή του προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, τον Αγενεδόξο και Πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγενεδόξο και Καλλικό Μαρτύρων, τον Αναγείς Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικό Διασκάλων, τον Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σάββατον καλύμνα σκης εντός Ιωνάτων, τελέραν θύμπτων στην Παλαία και πάντων και Πασότων εφανών Αγίων, τον Αγενεδόξο Μεγάλο Μαρτύρων, Θεοδόρου του Στρατηλάτου και Παρασκευή, ίσως ο Παρθενομάρτυρος, των και προστατών της Αγίας Ονορίας Ταύτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννη, τη Αγία Ενδόξου Μεγαλομάκτηρο, Ειρήνη ει Θαυματουργού και Εφραίμ του Ενέα Μακριών και τη μνήμη τελούμεν και πανηγυρίζομεν και πάντω των Αγίων ελεήσει και σώσει μα. Σαγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Μια και βρισκόμαστε στην αναστάσιμη περίοδο, αγαπητοί αδελφοί, 2 λεπτά θα σα πω ένα πράγμα. Πρέπει να ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη απόδειξη για την Ανάσταση του Χριστού μας είναι ένας Άγιος. Έτσι είναι μια ενσάρκωση του μηνύματος και της ελπίδας και της χαράς και του γεγονότος, πραγματικού γεγονότος της Ανάστασης. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένας Άγιος, ένας άνθρωπος μάλλον, να ψηφίσει τα βασανιστήρια, τα σκληρά βασανιστήρια, τα σκληρά μαρτύρια και εν τέλει τον ίδιο το φοβερό γεγονός του θανάτου και να το προσπεράσει και να το ποδοπατήσει, θα λέγαμε, με την πίστη του, αν δεν πίστευε στην Ανάσταση του Χριστού μας και στην αιωνιότητα της ζωής, και αν δεν πίστευε ότι ο θάνατος δεν είναι ένα τείχος μεγάλο, αλλά είναι μια πόρτα, ο τάφος δηλαδή, το μνήμα, είναι μια πόρτα, μια μετάβαση, θα λέγαμε, από αυτή τη ζωή στην αιώνια ζωή, και από εμάς μένει από το πόσο ήμασταν δεκτικοί της αγάπης του Χριστού, η καρδιά μας ήταν δεκτική της αγάπης του Χριστού και του μηνύματος της Ανάστασής του, από εμάς μένει για το πόσο θα ζήσουμε μετά μαζί του κοντά στην αιωνιότητα, όπως έζησαν και οι Άγιοι μας, οι οποίοι πέρα από τρανές αποδείξεις του μηνύματος της Ανάστασης είναι και φάροι και οδοδείκτες της αληθινής εν Χριστώ ζωής. Και είμαι βέβαιος ότι σήμερα η Αγία Ειρήνη θα χαίρεται που μας βλέπει εδώ πέρα, γιατί σου λέει, εγώ έδωσα τους πόνους και τη ζωή μου την ίδια για τον Άγιο, και εσείς, έστω και αυτοί που είμαστε, δεν είμαστε και λίγοι, για το εξοπλίζου βαθύ μας και από την πόλη και ήρθατε, και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Θα μας πει ότι συγχαρητήρια, μπράβο σας χριστιανοί, γιατί αψηφίσατε τουλάχιστον τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία είναι δυσίνα, όπως βλέπετε. Εμάς ο Χριστός τώρα το 2023 δεν ζητάει να δώσουμε τη ζωή μας, ευτυχώς. Μπορεί κάποια στιγμή να έρθει και αυτό, δεν ξέρουμε ποτέ. Δεν ζητάει να δώσουμε το αίμα μας, ζητάει να δώσουμε όμως τη ζωή μας, λίγο από το χρόνο μας, λίγο από την αγαπητική, θυσιαστική μας διάθεση, για να προσφέρουμε ό,τι έχουμε κι εμείς πολυτιμότερο, δηλαδή την καρδιά μας και τη ζωή μας. Χρόνια πολλά, χρόνια ευλογημένα, ευχαριστούμε όσους βοήθησαν να είναι όμορφο το εκκλησάκι μας και για την πανήγυρη. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες μας, να τις χαιρόμαστε, και την νεοκόρο μας που είναι εδώ πέρα στήλος ακλόνητος της εκκλησίας της Ενορίας του Βαθύ, και εσάς όποιον και όποια έχετε που γιορτάζει, και Εφραίμ και Αγία Ειρήνη, όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θανάτου, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, και χάρη της Αγίας Ειρήνης να είναι με θυμών και με στα σπίτια σας.